Επειδή άρχισε η συζήτηση για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και επειδή κόπτεστε οι πάντες για αυτόν τον άθλιο νόμο, κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μεταξύ των άλλων προτάσεων, κατέθεσε και πρόταση κατάργησης αυτού του επέσχυντου νόμου πλήρους, ώστε οι υπουργοί να αντιμετωπίζονται για όλα τα αδικήματα όπως ο απλός πολίτης. Και δεν συμφώνησε κανένας. Και όχι για μερικά, όπως είπε, υπόθηκε πριν. Όχι για μερικά, όχι, γιατί μόνο για τη δωροδοκία. Γιατί κανένας σας, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Κινάλ Πασόκ, συμφώνησε, στήριξε, έστω με δήλωση, μια και δεν μπορούσαν να υιοθετηθούν με βάση το τι γίνεται στο Σύνταγμα, έχουν δικαίωμα μόνο συγκεκριμένα κόμματα να κάνουν προτάσεις. Γιατί λοιπόν δεν στήριξατε αυτή την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να τελειώνουμε με αυτό. Είναι υποκριτικό λοιπόν όλο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν υποτιμά τα ονομαζόμενα σκάνδαλα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη σημερινή συζήτηση, αλλά γενικότερα. Πάντα είναι της άποψης ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να διαλευκανθούν, αν υπάρχουν ένοχοι να πάνε σε δικαιοσύνη, αν και η εμπειρία έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Ότι πού και πού θυσιάζεται καμιά ευθυγένεια. Γιατί αυτά είναι συνυφασμένα με το ίδιο το σύστημα και τη λειτουργία του συστήματος. Εδώ ζούμε όλοι. Και το ξέρουμε. Το τι γίνεται για να δουλέψει η καπιταλιστική μηχανή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, παραδείγματος χάρη στον τομέα της υγείας, είναι το εμπόριο. Τα αστρονομικά ποσά που εισπράττουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες και άλλες εταιρείες, αστρονομικά κυριολεκτικά. Και ο κόσμος φτάνει στο σημείο όποιος ζει, όποιος έχει λεφτά να ζει και όποιος δεν έχει να πεθαίνει. Γιατί εκείνος που έχει θα εξαντλήσει τα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ωστόσο, εμείς δεν υποτιμάμε τα υπόλοιπα. Όμως θέλουμε να σημειώσουμε ότι το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Και ειδικά προεκλογικά. Εκατέρωθεν. Τώρα άλλαξε απλώς ο ένας εταίρος. Είναι στη θέση την παλιότερη. Έχουμε άσους από το μανίκι που βγάζει είτε το κυβερνητικό κόμμα, το εκάστοτε να πω, είτε το αντιπολιτευτικό, για να κουκουλώσει να πάμε στις εκλογές. Με αυτές τις αλληλοκατηγορίες και τις αθλειότητες που φτάνουν στα ύψη, το τι λέγεται και το τι ακούγεται, εκατέρωθεν λέω, για να κρυφτεί η πολιτική ουσία. Η κοινή στρατηγική, η συμφωνία στη στρατηγική, η οποία στρατηγική λέγεται υπηρετώ τον καπιταλισμό, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, τσακώνομαι για ποιος τον υπηρετεί καλύτερα, είμαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα μπούνια και ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί και φαντάζομαι θα το εκφράσει σε έναν βαθμό το τι μαξιλάρι φτιάξατε τόσα χρόνια εσείς που είστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντιλήφθηκε πάνω στην κρίση. Μόνο που δεν ήταν μαξιλάρι, ήταν ηλεκτρική καρέκλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα λαϊκά συμφέροντα. Και επομένως αυτό που θέλουμε να πούμε σε όσους μπορούν να βλέπουν είναι να μην πέσουν στην παγίδα της σκανδαλολογίας, αλλά να κρίνουν με βάση την εμπειρία τους και με βάση την πολιτική που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και θα οδηγηθούν στο ποιος έχει δίκιο και αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.